Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι. Αυτή τη φορά θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι προσφέρει στον τομέα της φωτογραφίας το νέο X3 Super Zoom, H3 Super Zoom ανάλογα με το πώς θέλει να το πει κανείς, το νεότερο τηλέφωνο της Realme που έρχεται επίσημα και στη χώρα μας. Όπως δηλώνει και η ονομασία του, εστιάζει κυρίως στον τομέα της φωτογραφίας και αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η κάμερα με το 5x οπτικό zoom και το περισκοπικό φακό που έχει στο πάνω μέρος σε αυτό εδώ το σημείο και έχει και ένα μικρό πορτοκαλί πλαίσιο για να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες κάμερες του τηλεφώνου. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτή που μπορεί να βγάλει φωτογραφίες, υπάρχουν άλλες τρεις κάμερες και η βασική από τις τέσσερις αυτές είναι η κάμερα με τον αισθητήρα των 64 MP που η εταιρεία χρησιμοποιεί στις περισσότερες συσκευές της έτσι κι αλλιώς. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε τι ακριβώς προσφέρει κάθε μία από αυτές τις τέσσερις κάμερες και να πούμε εξ αρχής ότι το H3 Super Zoom έρχεται με αρκετές βελτιώσεις σε επίπεδο λογισμικού, αφού κάποιες παλαιότερες συσκευές της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και το κορυφαίο H50 Pro, παρότι χρησιμοποιούν αρκετά καλούς σε ποιοτικά χαρακτηριστικά αισθητήρες, σε επίπεδο λογισμικού δεν είναι στα ίδια επίπεδα με τον ανταγωνισμό τους, με αποτέλεσμα οι φωτογραφίες να μην είναι πάντα οι καλύτερες δυνατές. Το H3 Super Zoom διορθώνει αυτό το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί να βγάλει πολύ καλές φωτογραφίες. Πάμε να ξεκινήσουμε την περιγραφή μας με τη βασική κάμερα του H3 Super Zoom, η οποία είναι αυτή με τον αισθητήρα των 64 MP. Εδώ η εταιρεία χρησιμοποιεί για ακόμα μία φορά τον GW1 αισθητήρα της Samsung, ο οποίος είναι αρκετά ικανοποιητικός για την κατηγορία τιμής. Είναι και έχει η κάμερα αυτή και ένα διάφραγμα με f-stop 1,8 στο φακό της, κάτι που της επιτρέπει να βγάζει αρκετά καλές φωτογραφίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ απουσιάζει το optical image stabilization, κάτι που γενικά δεν προσφέρει η Realme σε κανένα από τα τηλέφωνά της, ούτε στο κορυφαίο H50 Pro, και θα θέλαμε να υπάρχει σε ένα τηλέφωνο όπως το H3 Super Zoom που εστιάζει στον τομέα της φωτογραφίας ή έστω να προσθεθεί σε κάποιο μελλοντικό προϊόν της εταιρείας. Τώρα, εδώ όπως είπαμε, η εταιρεία έχει βελτιώσει σημαντικά την επεξεργασία που κάνει το H3 Super Zoom από τα δεδομένα που παίρνει από το συγκεκριμένο αισθητήρα, με αποτέλεσμα οι φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της μέρας ειδικά να είναι πολύ καλές σε δυναμικό εύρος φωτισμού, με πολύ σωστή χρωματική απεικόνηση, η οποία είναι πάντα ρεαλιστική και κοντά στην πραγματικότητα. Δεν προσπαθεί το τηλέφωνο να βγάλει ζωντανές και έντονες φωτογραφίες, οι οποίες είναι μεν πιο όμορφες αλλά λιγότερο πραγματικές, ενώ η λεπτομέρεια που περιέχουν είναι πολύ καλή. Εδώ φυσικά θα πρέπει να αναφέρουμε και πάλι ότι η κάμερα αυτή λειτουργεί με την τεχνική του pixel binning, κάτι που σημαίνει ότι συνδυάζει τα δεδομένα από 4 γειτονικά πίξελ του αισθητήρα σε ένα που αποθηκεύεται στη τελική φωτογραφία, με το μέσο όρο σε δυναμικό εύρος φωτισμού, σε λεπτομέρεια και χρωματική απεικόνιση. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι η βασική κάμερα και όλες οι κάμερες στο πίσω μέρος του H3 Super Zoom μπορούν να εκμεταλλευτούν το ξεχωριστό Night Mode που έχει σχεδιάσει η εταιρεία, το οποίο όμως είναι και ο τομέας στον οποίο έχει ακόμα περιθώρια βελτίωσης το H3 Super Zoom, όπως και όλα τα τηλέφωνα της Realme. Η λογική στη λειτουργία του είναι και εδώ η ίδια, βγάζει συνεχόμενες λήψεις με διαφορετικά επίπεδα έκθεσης στο φωτισμό, τα οποία συνδυάζονται σε μια τελική φωτογραφία, προκειμένου αυτή να έχει τα καλύτερα επίπεδα λεπτομέρειας και όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο φωτισμού, κάτι όμως που στην πράξη δεν το πετυχαίνει πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Το H3 Super Zoom με τις φωτογραφίες να είναι λιγότερο φωτεινές από ό,τι θα έπρεπε ή σε κάποιες περιπτώσεις πολύ περισσότερο φωτεινές από ό,τι θα έπρεπε, κάτι που δείχνει ότι τις διαδοχικές λήψεις που βγάζει η κάμερα δεν καταφέρει να τις συνδυάσει σωστά και το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα σταθερά καλύτερο από ό,τι μπορεί να, από τις φωτογραφίες μάλλον που μπορεί να βγάλει κανείς αν δεν χρησιμοποιήσει τον ξεχωριστό αυτό Night Mode. Είναι πολλές περιπτώσεις λοιπόν που είναι προτιμότερο να βγάλει κάποιος φωτογραφία χωρίς το Night Mode κατά τη διάρκεια της νύχτας και να πετύχει ένα ίσως λιγότερο φωτεινό αλλά καλύτερο ποιοτικά αποτέλεσμα με τη βασική κάμερα του τηλεφώνου. Σε κάθε περίπτωση αυτός είναι και ο μοναδικός τομέας στον οποίο, όπως είπαμε, υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης για τη Realme και τα τηλέφωνά της. Πάμε τώρα και στην κάμερα με τον περισκοπικό φακό και το 5x οπτικό zoom που είναι άλλωστε και το ξεχωριστό χαρακτηριστικό του H3 Super Zoom. Η κάμερα αυτή λειτουργεί και εδώ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στις συσκευές άλλων εταιριών με παρόμοια κάμερα. Είναι τοποθετημένη κάθετα, οριζόντια μάλλον, στο εσωτερικό του τηλεφώνου και αυτό γιατί για να πετύχει κανείς αυτό το 5 φορές οπτικό zoom χρειάζεται πολλούς φακούς τον ένα μπροστά από τον άλλο, οι οποίοι δεν θα χώραγαν κάθετα τοποθετημένοι στο τηλέφωνο, όχι μόνο σε αυτό, σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή έχει την ίδια κάμερα, και βρίσκεται τοποθετημένη οριζόντια και στο σημείο που βλέπουμε εμείς υπάρχει ένα κάτωπτρο, ένας καθρέφτης που αντανακλά το φωτισμό και τον μεταφέρει πάνω στον αισθητήρα πίσω από αυτούς τους 5 φακούς. Αυτό που έχει σημασία στην πράξη είναι ότι η συγκεκριμένη κάμερα όντως μπορεί να φέρει
5 φορές πιο κοντά το αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Έχει ανάλυση 8 MP και ένα διάφραγμα με f-stop 3,4, το οποίο μπορεί να ακούγεται περιορισμένο, όμως για κάμερες αυτού του είδους είναι ακριβώς όσο μπορεί να είναι τεχνικά, με αποτέλεσμα οι φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της ημέρας να είναι λιγότερο φωτεινές σε σύγκριση με αυτές της βασικής κάμερας. Η διαφορά όμως είναι πολύ μικρή και σε καμία περίπτωση δεν είναι ενοχλητική, ενώ η κάμερα προσφέρει ακριβώς αυτό που υπόσχεται σε ό,τι αφορά το οπτικό zoom, φέρνει 5 φορές πιο κοντά το αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε και η ανάλυση των 8 MP είναι ικανοποιητική ώστε οι φωτογραφίες να έχουν αρκετά καλά επίπεδα λεπτομέρειας. Το δυναμικό εύρος είναι παρόμοιο με αυτό της βασικής κάμερας, ενώ χρωματικά η εταιρεία φροντίζει ώστε οι φωτογραφίες να είναι πρακτικά ίδιες, ώστε να μην ξεχωρίζουν με κάποιο τρόπο ότι έχουν βγει με μια κατώτερη σε εισαγωγικά κάμερα. Τώρα, εδώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί κανείς θεωρητικά να χρησιμοποιήσει την κάμερα με το 5x οπτικό zoom που έχει στο πίσω μέρος του το H3 Super Zoom, και εδώ λειτουργεί με ακριβώς τον ίδιο τρόπο με συνεχόμενες διαφορετικές λήψεις, όπως και στη βασική κάμερα του τηλεφώνου. Έτσι και εδώ το αποτέλεσμα δεν είναι το ιδανικό, όμως εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, επειδή το διάφραγμα στο φακό είναι στο f-stop 3,4, κάτι που σημαίνει ότι το βράδυ η συγκεκριμένη κάμερα δεν μπορεί να δει καλά επίπεδα φωτισμού χωρίς αυτό το ξεχωριστό night mode. Η χρήση του είναι ουσιαστικά υποχρεωτική, προκειμένου να προσπαθεί κανείς να βγάλει μια όσο το δυνατόν καλύτερη φωτογραφία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάμε τώρα και στην τρίτη κάμερα στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, η οποία είναι αυτή με τον υπερευρυγόνιο φακό. Πλέον είναι δεδομένο ότι όλες οι συσκευές, ακόμα και σε χαμηλότερη κατηγορία τιμής, έχουν μια κάμερα με φακό αυτού του είδους, και εδώ η χρησιμότητά του είναι να μπορεί να δει ένα πολύ μεγαλύτερο πλάνο σε κάθε φωτογραφία. Βλέπουμε, αυτό είναι το πλάνο της κάμερας με τον υπερευρυγόνιο φακό και αυτό είναι το πλάνο από τη βασική κάμερα του H3 Super Zoom. Μερικές παρατηρήσεις εδώ για τη συγκεκριμένη κάμερα πριν ασχοληθούμε με τις φωτογραφίες που μπορεί να βγάλει. Αρχικά η ανάλυση της στα 8 MP είναι λίγο χαμηλότερη από ό,τι θα μπορούσε να είναι σε ένα τηλέφωνο σε αυτή την κατηγορία τιμής. Υπάρχουν συσκευές του ανταγωνισμού που έχουν κάμερα με υψηλότερη ανάλυση στα ίδια χρήματα, όμως αυτό που λείπει περισσότερο, ειδικά από μια συσκευή που εστιάζει στον τομέα της φωτογραφίας, είναι η δυνατότητα αυτόματης εστίασης, το autofocus, το οποίο, παρότι είναι λιγότερο χρήσιμο σε μια κάμερα με τόσο ευρύ οπτικό πεδίο, είναι καλό να υπάρχει, ειδικά για τη λήψη βίντεο που μπορεί να πλησιάσουμε και να απομακρυνθούμε από το αντικείμενο που εκείνη τη στιγμή βγάζουμε στο βίντεο. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει και τέταρτη κάμερα που θα ασχοληθούμε μαζί της στη συνέχεια, η απουσία του autofocus δεν εμποδίζει το H3 Super Zoom από το να μπορεί να βγάλει μάκρο φωτογραφίες με την τέταρτη αυτή κάμερα που θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν πάμε τώρα και στις ίδιες τις φωτογραφίες. Η κάμερα με τον υπερευρυγόνιο φακό έχει και αυτή μια μικρή διαφορά σε σύγκριση με τη βασική κάμερα του H3 Super Zoom σε ό,τι αφορά το χρώμα και τη λεπτομέρεια που περιέχουν οι φωτογραφίες. Είναι λιγότερο λεπτομερής από ό,τι θα μπορούσαν να είναι, και αυτό επειδή η ανάλυση των 8 MP έχει να καλύψει ένα μεγαλύτερο πλάνο και να καταγράψει τη λεπτομέρεια από πολύ περισσότερα αντικείμενα. Χρωματικά και πάλι το H3 Super Zoom δεν υπερβάλλει, βγάζει φωτογραφίες πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Το δυναμικό εύρος είναι λίγο περιορισμένο, χωρίς όμως να ενοχλεί, και σε γενικές γραμμές οι φωτογραφίες είναι ικανοποιητικές για μια κάμερα με υπερευρυγόνιο φακό. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια επίπεδα που θα μπορούσε να είναι στην κατηγορία τιμής που ανήκει η συσκευή. Πάμε τώρα και στην τέταρτη και τελευταία κάμερα στο πίσω μέρος του H3 Super Zoom, η οποία είναι αυτή που, όπως είπαμε, έχει ένα μάκρο φακό για να μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφίες από πολύ κοντινή απόσταση, και εδώ έχουμε να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις. Η ανάλυση της στα 2 MP είναι χαμηλότερη από άλλες συσκευές άλλων εταιριών που κοστίζουν ακόμα και λιγότερα χρήματα. Λείπει όμως και εδώ το autofocus, κάτι το οποίο θα θέλαμε να υπάρχει και θα μας επέτρεπε να προσαρμόσουμε πολύ καλύτερα το πλάνο της φωτογραφίας που θέλουμε να βγάλουμε. Η κάμερα με τον υπερευρυγόνιο φακό είναι καλύτερα κρυμμένη στην κατηγορία περισσότερα και στην επιλογή ultra macro. Όταν την ενεργοποιήσουμε, μπορούμε να πλησιάσουμε πολύ κοντά στο αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Η εφαρμογή μας ενημερώνει ότι η καλύτερη ποιότητα επιτυγχάνεται σε απόσταση περίπου 4 εκατοστών από το αντικείμενο που φωτογραφίζουμε, και όταν τουλάχιστον πετύχουμε τη σωστή απόσταση, οι φωτογραφίες που μπορούμε να βγάλουμε είναι εντυπωσιακές, κυρίως επειδή είμαστε τόσο κοντά σε αυτό που φωτογραφίζουμε. Η ανάλυση των 2 MP δεν είναι τόσο σημαντική σαν χαρακτηριστικό, από τη στιγμή που το πλάνο στις φωτογραφίες αυτού του είδους είναι γενικά περιορισμένο. Θα θέλαμε ίσως να είναι λίγο υψηλότερη, αλλά θα θέλαμε σίγουρα το autofocus να υπάρχει, γιατί αν δεν είμαστε στη σωστή απόσταση από το αντικείμενο που φωτογραφίζουμε, η φωτογραφία πιθανόν να μην είναι ιδιαίτερα καλά εστιασμένη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν βλέπει κανείς 4 κάμερες στο πίσω μέρος του H3 Super Zoom, ξέρει ότι και οι
4 μπορούν να βγάλουν φωτογραφία. Υπάρχουν και οι 4 για να προσφέρουν κάτι διαφορετικό η καθεμία ανάλογα με τις συνθήκες και το αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε και συνολικά καλύπτουν με άνεση τις ανάγκες που μπορεί να έχει κανείς στον τομέα της φωτογραφίας στην κατηγορία τιμής που ανήκει το τηλέφωνο της Realme. Και πριν κλείσουμε το συγκεκριμένο βίντεο, να δούμε λίγο καλύτερα τις δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή της κάμερας και το πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί τις 4 διαφορετικές κάμερες στο πίσω μέρος του τηλεφώνου. Υπάρχει ένα toggle, ένα μικρό μενού που αλλάζει ανάμεσα στις διαφορετικές κάμερες και μας αρέσει πάρα πολύ που μπορούμε να πάμε κατευθείαν στην κάμερα που θέλουμε. Μπορούμε να διαλέξουμε τη βασική κάμερα, αυτή με τον υπερευρυγόνιο φακό και την κάμερα με το 5x οπτικό zoom που έχει το H3 Super Zoom. Βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες δύο επιλογές, μία για 2x zoom το οποίο γίνεται ψηφιακά από τη βασική κάμερα του τηλεφώνου και ένα 10x zoom το οποίο είναι υβριδικό, χρησιμοποιεί την κάμερα με τον περισκοπικό φακό και δεδομένα από τη βασική κάμερα. Εδώ δεν μπορεί να εστιάσει σωστά προφανώς γιατί χρησιμοποιούμε ένα τόσο μεγάλο επίπεδο zoom σε ένα αντικείμενο που είναι πολύ κοντά μας και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πολύ εύκολα να διαλέγουμε την κάμερα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Το H3 Super Zoom έχει και μια ξεχωριστή επιλογή για να βγάλουμε φωτογραφίες στην πλήρη ανάλυση των 64 MP από τη βασική του κάμερα. Οι φωτογραφίες αυτές έχουν καλύτερα επίπεδα λεπτομέρειας μόνο σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες με καλά επίπεδα φωτισμού όπως αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι η λεπτομέρεια που αποθηκεύτηκε στη φωτογραφία είναι όντως εντυπωσιακή για τη συγκεκριμένη κάμερα. Τα επίπεδα θορύβου, αν πάμε να τη χρησιμοποιήσουμε αυτή την επιλογή κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι υψηλότερα και είναι προτιμότερο να μην προσπαθούμε να βγάλουμε φωτογραφία στην πλήρη ανάλυση των 64 MP. Θυμίζουμε όμως ότι και αυτή η κάμερα, όπως και σχεδόν όλες οι κάμερες στο πίσω μέρος τηλεφώνων με τόσο υψηλή ανάλυση, είναι σχεδιασμένες για να λειτουργούν με την τεχνική του Pixel Binning. Τώρα, στις υπόλοιπες επιλογές που υπάρχουν στην εφαρμογή της κάμερας, έχουμε το Pro Mode που μπορούμε να επιλέξουμε χειροκίνητα, την τιμή του ISO, την ταχύτητα του κλίστρου, την ισορροπία λευκού και το επίπεδο στο οποίο θα εστιάσει η κάμερα και μάλιστα εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε στην εταιρεία ότι έχει δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το Pro Mode και με τη βασική κάμερα αλλά και με την κάμερα με τον περισκοπικό φακό. Όχι με την κάμερα με τον υπερευρυγόνιο φακό, αλλά δεν είναι και τόσο χρήσιμη σε αυτή την περίπτωση. Όμως αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα, αν θέλουμε να ασχοληθούμε, να προσαρμόσουμε εμείς ακριβώς τον τρόπο που θα βγάζει φωτογραφίες στο τηλέφωνο. Και πριν κλείσουμε, να κάνουμε μια αναφορά και στο ξεχωριστό AI Mode που έχει το H3 Super Zoom, το οποίο μάλιστα η περιγραφή AI Dazzle Color δηλώνει με έναν περίεργο τρόπο τι ακριβώς κάνει το συγκεκριμένο mode, αφού όταν θέλουμε να βγάλουμε μία φωτογραφία, αυτό που κάνει είναι να αναγνωρίζει το αντικείμενο και το σκηνικό της φωτογραφίας και όπως βλέπουμε να τη βγάζει με λίγο πιο έντονα και ζωντανά χρώματα, όταν αυτό που θέλουμε δεν είναι μία όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική φωτογραφία, αλλά μία πιο όμορφη φωτογραφία που τονίζει αυτό που θέλουμε, που βλέπουμε και θέλουμε να φωτογραφίσουμε, για να τη χρησιμοποιήσουμε σε social media και οπουδήποτε αλλού θέλουμε να είναι πιο ευχάριστη και όμορφη οπτικά η συγκεκριμένη φωτογραφία. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, το H3 Super Zoom είναι ένα απόλυτα ικανοποιητικό τηλέφωνο στον τομέα της φωτογραφίας και όχι μόνο. Τα υπόλοιπα τεχνικά του χαρακτηριστικά θα τα δούμε σε ξεχωριστό βίντεο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, όπως είπαμε εξ αρχής, οι κάμερες στο πίσω μέρος του έρχονται με αρκετές βελτίωσεις σε επίπεδο λογισμικού που το βοηθάνε να βγάζει αρκετά καλύτερες φωτογραφίες σε σύγκριση με παλιότερα τηλέφωνα της εταιρείας. Θα θέλαμε οι βελτίωσεις αυτές να έρθουν με αναβάθμιση ενημέρωση λογισμικού και στα υπόλοιπα τηλέφωνα της εταιρείας. Ελπίζουμε να το κάνει αυτό η Realme. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το τηλέφωνο προσφέρει αυτά που υπόσχεται με βάση την ονομασία του και τα χαρακτηριστικά που έχουν οι κάμερες στο πίσω μέρος του και σε κάθε περίπτωση θα ικανοποιήσει όσους ψάχνουν ένα τηλέφωνο σε αυτή την κατηγορία τιμής με πολύ καλές δυνατότητες στον τομέα της φωτογραφίας και όχι μόνο. Καλή συνέχεια από εμάς, θα τα πούμε και πάλι σύντομα με κάποιο άλλο βίντεο.